Ω, μια στροφάρα, έλα Γιώργη! Μια στροφάρα, έλα Γιώργη! Πήραμε και την κολόνα μαζί. Έλεος! Πας και μου βάζεις το ποδήλατο μέσα στη μέση της κούρσας. Του το διέλυσε εντωμεταξύ, θα πρέπει να αγοράσει καινούργιο. Κοίτα εδώ πέρα τι κάνουν τα μηχανάκια. Ντελιβεράδες του Volt είναι. Του eFood βασικά. Του Volt πάνε αργά τελείως. Έχει φύγει το παιδί. Έχασα τσεκ. Δεν έχει rewind. Άσε με να κάνω rewind, ρε μαλάκα. Δεν το έχεις το rewind το γαμημένο. Ξανά από την αρχή. Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα, επειδή έχασα το checkpoint. Πραγματικά είναι το χειρότερο gameplay video που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Έχει σκουπίδι optimization το παιχνίδι. Σκουπίδι όμως, πραγματικά, σκουπίδι. Έπρεπε να ρυθμίσω πόση ώρα το Streamlabs OBS, πόση ώρα, γιατί έκανε record, πέφταν τα frames, ξανά έκανε record, ξανά πέφταν τα frames, με RTX 3070. Υπάρχει ένα video game από το 2021 το οποίο σας χρωστάω για gameplay video και μου το έχετε ζητήσει και αυτό είναι το Forza Horizon 5. Το ερώτημα είναι θα παίξω σε PC, Xbox One ή Xbox Series X. Το Forza Horizon 5 ήταν το καλύτερο racing του 2021 και ένα από τα καλύτερα games που είχαν κυκλοφορήσει πέρυσι. Το format λοιπόν που επέλεξα να παίξω αυτό το παιχνίδι είναι PC. Και για να το κάνω ακόμα χειρότερο θα το παίξω με DualSense του PS5. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Πλάκα κάνω, το παίζω με το GameShare Controller. Το ακριβές όνομα του μοντέλου είναι GameShare G4S, το οποίο κάνει και για PC αλλά και για κινητά. Και επειδή παίζω σε PC, σας βάζω εδώ και τα specs του συστήματός μου για να δείτε ποιες είναι ακριβώς οι προδιαγραφές. Παίζω με RTX 3070 και εννοείται ότι έχω αγοράσει αυθεντικό Windows 10 Pro Key από το vipkeysale.com, γιατί αναρωτιόμουν τώρα που κυκλοφόρησε το Horizon Forbidden West και θυμήθηκα την Alloy στην κεντρική σελίδα του vipkeysale και έλεγα τι να κάνει αυτή η ψυχή. vipkeysale.com λοιπόν για να πάρετε κι εσείς Windows 10 Pro Key σε μία από τις καλύτερες τιμές, αντί να το αποκτήσετε από την Microsoft για μία περιουσία, το αποκτάτε σχεδόν ένα 15ο της τιμής του, κάτι τέτοιο. Μόλις γύρω στα 12,5 ευρώ, απλά μπαίνετε μέσα, γράφετε Windows 10 Pro Key στην αναζήτηση και στο checkout γράφετε τον κωδικό GAME, θυμηθείτε το, για να πάρετε την έκπτωση. Και μετά μπορείτε να κάνετε upgrade σε Windows 11. Όσοι είστε λοιπόν PC gamers, εννοείται ότι θέλετε Windows αυθεντικά, άρα μπαίνετε vipkeysale.com. Links θα βρείτε στην περιγραφή. Έχει συνολικά 9 επίπεδα δυσκολίας στο παιχνίδι. Το default είναι το 4ο, το average. Εγώ το βάζω στο above average που είναι 5ο level. Είναι η πρώτη φορά που το παίζω, αλλά γενικά έχω παίξει τη σειρά Forza. Λοιπόν, το Forza Horizon 5 διεξάγεται στο Μεξικό. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν οι σειρές Forza Motorsport και Forza Horizon. Στη σειρά Forza Motorsport επιλέγετε διάφορα τουρνουά, διάφορα events για να συμμετάσχετε. Στο Forza Horizon όμως είναι open world το gameplay, οπότε περιπλανιέστε όπου θέλετε στο χάρτη και διαλέγετε κάθε φορά την κούρσα. Λοιπόν, προσπέρασε το tutorial γιατί δεν έχει τίποτα το ενδιαφέρον, είναι 6-7 λεπτά διαδρομή και χάνουμε το χρόνο μας ουσιαστικά. Και τώρα είναι που ξεκινάει η κυρίως δράση, καταρχήν επιλέγουμε το avatar μας. Ας επιλέξω αυτόν εδώ τον τύπο. Εντάξει, μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα μαλλιών κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Identity, voice. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ κακό optimization. Έχει ατελείωτο loading, να το πούμε αυτό. Έχει και cutscenes εδώ πέρα. Έχει γίνει λίγο cringe η φάση. Εν τω μεταξύ έχω ξεχάσει να ενεργοποιήσω τους υπότιτλους. Πολύ ωραία. Γιώτα Σούπρα και σε... Πάω σε Chevrolet Corvette καλύτερα. Λοιπόν, και ξεκινάμε την πρώτη μας διαδρομή. Και να δούμε αν θα κρατήσουμε και αυτό το πρώτο αυτοκίνητο, γιατί είναι ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που μας δίνει κλασικά το παιχνίδι. Αλλά συνήθως στην αρχή παίρνουμε κάποια credits και αγοράζουμε ένα πολύ basic όχημα. Μια στροφάρα, έλα Γιώργη! Πήραμε και την κολόνα μαζί. Έχουμε και GPS-άκι που μας λέει πότε θα φτάσουμε. Φτάσαμε. Loading, 2-3 λεπτά ξανά, loading, 2-3 λεπτά ξανά, loading και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει κοινό όπου κάτω μόνοι μας χαιρόμαστε. Βάλαμε και τους υπότιτλους και είμαστε έτοιμοι. Πάνω αριστερά βλέπουμε το progress. Αυτή είναι κούρσα την οποία έχουμε μόνοι μας και απλά πάμε για τον καλύτερο χρόνο, χωρίς να μας πει έτσι τι παίζει. Χειρισμός λίγο σκατά και είμαστε και σε χωματόδρομο. Εν τω μεταξύ, όσο αυξάνεται η δυσκολία και όσο απενεργοποιείτε τις βοήθειες, τόσο πιο πολλά credits κερδίζετε και με αυτά μπορείτε να αγοράσετε καλύτερα αυτοκίνητα. Οπότε, όσο καλύτεροι είστε, τόσο καλύτερες ανταμοιβές θα λάβετε και να αγοράσετε καλύτερα αυτοκίνητα, να τα κάνετε upgrade και πάει λέγοντας. Τώρα θα τα βάλουμε με μηχανάκια. Οκ. Σου διέλυσα την πόρτα, φιλαράκο, sorry. Έλεος! Πας και μου βάζεις το ποδήλατο μέσα στη μέση της κούρσας.
Του το διέλυσε εντωμεταξύ, δεν πρέπει να αγοράσει καινούργιο. Κοίτα εδώ πέρα τι κάνουν τα μηχανάκια. Ντελιβεράδες του Volt είναι. Του e-food βασικά. Του Volt πάνε αργά τελείως. Έχει φύγει το παιδί. 70% για να δούμε. Σας προλάβω. Εδώ θέλει φρένο. Δεν βλέπω να τους προλαβαίνω. Έχουν πολύ καλή επιτάχυνση. Δυστυχώς καθώ τη μηχανάκια. Οκ, okay, καλή φάση. 93%. 96, νομίζω ότι την έχασε την κούρσα. Εντάξει, οκ. Okay. Πρώτος τελείωσα. Πρώτος στους δύο, δηλαδή τεράστια διάκριση. Προσθέθηκε λοιπόν το Ford Escort στον καράζ μας, αυτό το έχουμε σίγουρα. Και κερδίσαμε 11.600 credits από ό,τι βλέπω. Βέβαια, η οθόνη αυτή με τα στατιστικά είναι άλλη μια καλή δικαιολογία για να φάμε κι άλλο loading στη μάπα. Πολύ ευχάριστο αυτό από την Playground Games, να είναι καλά τα παιδιά. Τρώμε το μισό χρόνο του παιχνιδιού στο loading, κυριολεκτικά όμως. Όλο το φεστιβάλ λέει μιλάει για μας και κερδίσαμε μία κούρσα με έναν αντίπαλο. Είναι τόσο τρομερό αυτό. Ή δύο αντιπάλους πώς ήταν. Έναν είδα στο τέλος, δύο μηχανάκια ήταν. Οπότε απλά μόλις φτάσουμε στον προορισμό θα ξεκινήσει η επόμενη κούρσα. Α, τώρα μας δίνει αποστολές βασικά. Σε σχέση με τις φωτογραφίες νομίζω ότι θα πάω με το δεύτερο, γιατί αυτό με τις φωτογραφίες μου φαίνεται λίγο ψηλό. Άχρηστο event. Πάμε με την Αλεχάνδρα. Αυτή είναι η Αλεχάνδρα λοιπόν. Θα οδηγήσουμε τον μπάγκι και θα μας πει τι χρειάζεται στην πορεία. Με σχέση στην κουβέντα τώρα, μιλάμε για μεξικανική κουλτούρα. Το μπάγκι έχει πολύ κακό χειρισμό. Εν τω μεταξύ, έχω οδηγήσει ένα τέτοιο και πραγματικά παραλίγο να φύγω σε μια στροφή. Είχε σηκωθεί, ξέρω εγώ, το μισό όχημα. Θέλουν προσοχή, ειδικά στις στροφές. Αυτό το είχαν οδηγήσει και στο Bachelor και εκεί είχαν φύγει όντως σαν τη στροφάρα με τον Γιώργη. Είχε λιποθυμήσει η κοπέλα, όσοι το θυμούνται εκεί με τον Βασιλάκο. Μας πάει μέσα το δέντρο, η driving line. Φτάσαμε. Ένα κατσαριδάκι είναι αυτό. Θυμήθηκα την ταινία με το κατσαριδάκι τώρα. Έλα ρε, έπρεπε να το οδηγήσω, να το βάλω μπροστά. Βασικά, αν το βάζαμε μπροστά, θα είχε ένα tutorial σε φάση MacGyver. Θα είχε ένα puzzle εκεί και θα έπρεπε να το λύσουμε. Και μετά θα οδηγούσαμε ένα κατσαριδάκι το οποίο θα πιάνε maximum ταχύτητα από 100-120 χιλιόμετρα. Θα φεύγανε πόρτες παράθυρα. Τελικά, θα οδηγήσουμε το φορτηγό που κουβαλάει το Beetle. Πώς είχατε προλάβει την παλιά καλή ταινία με το κατσαριδάκι που ξεκινούσε από τελευταίο και τους περνούσε όλους? Απλά γράψτε το στα σχόλια, ήταν τόσο καμένη ταινία. Είχε πουλήσει καλά η Volkswagen τότε. Καλό marketing. Εντάξει, θέλει να μας το κάνει πιο πολύ story mode φάση τώρα. Να μας δώσει αποστολές με ενδιαφέρον και όχι απλά κάποιες κούρσες. Αλλά βέβαια κυρίως για τις κούρσες είμαστε εδώ. Εδώ επιτέλους έχουμε νέα events. Έχει και stunts, αλλά στην ουσία εμείς θέλουμε εδώ. Πάμε κατευθείαν σε κούρσα τώρα. Με το δεξί D-pad μπορούμε να αλλάξουμε και ραδιοφωνική συχνότητα. Εγώ περιμένω Latin μουσική, είμαι στο Μεξικό θυμίζω. Κλασική! Όλα τα είδη της μουσικής εκτός από Latin. Επίπεδο δυσκολίας πάνω από το μεσόωρο, τρεις γύροι. Ξεκινάμε τώρα και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, την πήραμε με το σπαθί μας. Τέταρτη ήδη. Πάμε για την τρίτη θέση, την έχουμε. Πάμε δεύτερη. Όπα! Στο όριο και τώρα πάμε για την πρώτη. Αυτή τη στροφή την πήρα καλά παραδόξως, γιατί φρέναρα σωστά. Έχασα τσεκ! Γαμώ το σπίτι του! Δεν έχει rewind! Μας κάνεις πλάκα! Μας κάνεις πλάκα ρε μαλάκα, τελευταίο με έστειλε. Τι μαλακίες είναι αυτές ρε φίλε, επειδή έχασα το checkpoint. Άσε με να κάνω rewind ρε μαλάκα, δεν το έχεις το rewind το γαμημένο. Ξανά από την αρχή. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, επειδή έχασα το checkpoint. Πραγματικά είναι το χειρότερο gameplay video που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Έχει σκουπίδι optimization το παιχνίδι. Σκουπίδι όμως, πραγματικά, σκουπίδι. Έπρεπε να ρυθμίσω πόση ώρα το Streamlabs OBS, πόση ώρα, γιατί έκανε record, πέφτανε τα frames, ξανά έκανε record, ξανά πέφτανε τα frames. Με RTX 3070, σκουπίδι optimization, είναι μόνο για Xbox αξίζει. Μετά 5 λεπτά loading κάθε φορά, σου πρίζει τα ούμπαλα και τώρα χάνεις και το checkpoint και δεν ισχύει το rewind, δεν ισχύει το γαμημένο το rewind ρε φίλε.
Και σε στέλνει τελευταίο, ρε μαλάκα, επειδή χάσες το checkpoint. Σε στέλνει τελευταίο στην κούρσα, στον τελευταίο γύρο. Και τα έχεις χάσει όλα. Έχεις ένα rewind, ωραία. Okay. Για ποιο γαμημένο λόγο να μην ισχύει το rewind άμα χάνεις το checkpoint για να χάνεις όλη την κούρσα, αφού παίζεις όλο. Παίζεις όλο. Δώσ' το γαμημένο το rewind σε κάθε περίπτωση. Έλα, το έχουμε. Εντάξει. Πάλι καλά τα καταφέραμε. Ξεκλειδώνουμε τα perks. Και έχουμε ένα πόντο ακόμα. Επίσης στο Forza Horizon 5 μπορείτε να κάνετε tuning το αυτοκίνητό σας, να αλλάξετε δηλαδή ορισμένες ρυθμίσεις για το πώς θέλετε τις αεροτομές, τα φρένα και πάει λέγοντας. Μπορείτε εννοείται να βάλετε vinyls, δηλαδή κάποια χρώματα στο αυτοκίνητό σας που μας επιτρέπει να αλλάξουμε μηχανή, διαφορικό, ελαστικά, αεροτομές κτλ. Συνέχεια έτσι καν. Δεν υπάρχει άλλο animation. Εδώ, συνέχεια! Εδώ, yo, bro! Ναι, εδώ, εδώ! Έχει κολλήσει! Ένα animation έχει μόνο. Κάτσε να φτιάξουμε και το Ford 2017 GT. Θα το αλλάξουμε λίγο ελαστικά, κάποια parts από τη μηχανή. Θα κερδίσουμε σε επιτάχυνση και σε χειρισμό βασικά, γιατί στο χειρισμό έχει θέμα. Θα κατέβει το speed γύρω στο 8, αλλά θα ανέβει αρκετά το handling. Κάτι στο οποίο έχει θέμα. Και βλέπουμε αντίστοιχα ότι με τις αλλαγές που κάναμε έχει βελτιωθεί αρκετά και ο χειρισμός του οχήματος και η επιτάχυνση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη κούρσα. Λοιπόν, φτάσαμε στη διαδρομή, ξεκινάμε. Εντάξει, πάει πολύ καλά από επιτάχυνση. Την κούρσα αυτή την είχα ξαναπαίξει για να καταλάβετε με το αυτοκίνητο αυτό. Και η επιτάχυνση του ήταν πολύ χάλια. Έχει βελτιωθεί λοιπόν πάρα πολύ, ήδη είμαστε πέμπτη από τον πρώτο γύρο. Για να δούμε τώρα, αρχίζουν τα ζόρια. Μου φαίνεται πρέπει να είχα διαλέξει το Chevrolet, γιατί έχει καλύτερη επιτάχυνση και καλύτερο χειρισμό από το Ford 2017 GT, αλλά ήθελα να δείτε κι εσείς κάποιο διαφορετικό αυτοκίνητο. Έλα, έλα, πάρτα. Να είσαι εδώ τώρα. Ναι. Εντάξει. Τελείωσε το πανηγύρι. Πρωτιά, την έχω, πάμε. Εντάξει, για λίγο ωριακά, το πήραμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay video του Forza Horizon 5. Πιστεύω καλά έπαιξα μέχρι τώρα. Review αναλυτικό υπάρχει στο gamer.gr από τον Γρηγόρη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Μπορείτε φυσικά να κάνετε subscribe για να μας στηρίξετε και κλικ στο καμπανάκι. Και περιμένω και τα σχόλιά σας από όσους έχουν παίξει Forza Horizon 5 να μου πείτε μια γνώμη αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε, αν το έχετε παίξει σε PC ή σε κονσόλα Xbox. Και γενικά τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα και τι έχετε ξεκλειδώσει. Λοιπόν, τα λέμε, φιλιά. Πω μια φιδάρα, έλα Γιώργη. Ω, να η καψούρα. Σε θέλω ολόκληρη, ρε παιδί μου, σε γουστάρω. Θέλω να σε κάνω βασίλισσα.